Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι νέες έρευνες για υδρογονάνθρακες βρίσκονται πρώτων πυλών. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα για πολλά χρόνια απήχε από τέτοιες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια των ερευνών. Η ΕΔΕΗ, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων, τελειοποιεί ωστόσο το θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε δει στο παρελθόν ότι έχουν συμβεί ατυχήματα στο εξωτερικό κατά τις δραστηριότητες των ερευνών. Ωστόσο, έχουν γίνει ενέργειες στην Ελλάδα και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η χώρα να θωρακιστεί απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κοντά μας είναι στελέχη της ΕΔΕΗ, τα οποία θα μας εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται. Η επίβλεψη της συμμόρφωσης των εταιριών με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας γίνεται με συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες διέπονται από τον νόμο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων. Συγκεκριμένα, έχουμε καταρχάς αυτό που ονομάζεται έκθεση μεγάλων κινδύνων και κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης. Τόσο οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων, όσο και οι διαχειριστές αυτών έχουν την υποχρέωση από τον νόμο να υποβάλουν στην ΕΔΕΗ πριν από την έναρξη των εργασιών της εγκατάστασης και πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας γεώτρησης μια έκθεση ή κοινοποίηση, η οποία είναι ένα πολύ λεπτομερές και εκτενές έγγραφο που περιέχει όλες τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών αυτών, καθώς επίσης και όλα τα μέτρα που λαμβάνει ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης για να ελαχιστοποιήσει ή να εξαλείψει αυτούς τους κινδύνους. Η έκθεση αυτή ή η κοινοποίηση αυτή, κατά τη στοιχεία, αξιολογείται από ομάδα ειδικών της ΕΔΕΗ και οι εργασίες μπορούν να προχωρήσουν μόνο στην περίπτωση που η ΕΔΕΗ εγκρίνει την έκθεση μεγάλων κινδύνων ή δεν έχει αντιρρήσεις για την κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης. Επιπλέον, έχουμε ένα πολύ σημαντικό μέσο για έλεγχο της συμμόρφωσης, το οποίο είναι οι επιτόπου επιθεωρήσεις. Ο σκοπός των επιθεωρήσεων αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η εγκατάσταση και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή εξάλληψη κινδύνων, όπως αυτά περιγράφονται μέσα στις συγκεκριμένες εκθέσεις, είναι όντως αυτά που περιγράφονται. Έτσι, εάν σε μια επιθεώρηση βρεθεί ότι υπάρχουν παρεκκλήσεις από μια εγκεκριμένη έκθεση, τότε μπορεί και να επιβληθούν κυρώσεις. Ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, οι κυρώσεις μπορεί να είναι από απλή σύσταση έως και διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης ή ακόμα και εισήγηση για αλλαγή του διαχειριστή. Επιπλέον, ο νόμος προβλέπει και η ΕΔΕΗ έχει ήδη υλοποιήσει ένα μηχανισμό για εμπιστευτική αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με ασφάλεια στις εργασίες, στις γεωτρήσεις και στις εγκαταστάσεις των έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογόνων ανθράκων. Οποιοςδήποτε μπορεί να κάνει μια ανώνυμη αναφορά, χρησιμοποιώντας αυτό το μέσο, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο δικτυακό ιστότοπο της ΕΔΕΗ, η οποία ερευνάται από την ΕΔΕΗ και δράση αναλαμβάνεται εν συνεχεία. Για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας δράσης που μπορεί να ληφθεί μετά από μια τέτοια αναφορά, θα μπορούσε να ήταν μια έκτακτη επιθεώρηση σε εγκατάσταση. Και τέλος, για να κλείσω, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο συμβάν σε υπεράκτια εγκατάσταση, ο νόμος εξουσιοδοτεί την ΕΔΕΗ να ενεργοποιήσει διαδικασίες διερεύνησης. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να καταλήξουν σε επιβολή κυρώσεων, εάν και εφόσον διαπιστωθεί παράβαση από τον διαχειριστή. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013-30, που αφορά στην ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία μέσω του νόμου 4409 του 2016. Ο νόμος αυτός, σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα έγγραφα που εξέδωσε η ΕΔΕΗ το Μάρτιο του 2018, αποτελούν το πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει όλους τους κανόνες που οι εταιρείες που ενεργάζονται, που ασχολούνται με το συγκεκριμένο κλάδο, πρέπει να ακολουθούν. Η ΕΔΕΗ από το 2018, συγκεκριμένα το Μάρτιο, οπότε και εξεδόθησαν οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι διαδικασίες της, εφαρμόζει πλήρως το πλαίσιο και ασκεί αρμοδιότητες αρμόδιας αρχής.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογεί και εγκρίνει εκθέσεις μεγάλου κινδύνου, αξιολογεί κοινοποίησης εργασιών γεώτρησης και κοινοποίησης σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων. Μέσα στο 2018 διενήργησε επιθεωρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης δρόγων ανθράκων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αρμοδιότητάς της. Αναμορφώνει κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή την διαδικασία διερεύνησης συμβάντων και έχει εγκαθιδρύσει ένα σύστημα εμπιστευτικής αναφοράς συμβάντων που απευθύνεται κυρίως στους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις αλλά και στο ενδιαφερόμενο κοινό. Παράλληλα, με στόχο τη διαρκή επιμόρφωση και τη βελτίωση του επίπεδου αποδοτικότητας της ομάδας της, επιδιώκει τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά σεμινάρια και εργαστήρια, workshops που διοργανώνονται. Συμμετέχει τακτικά στις συναντήσεις που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ομάδα Αρμοδίων Αρχών στις Βρυξέλλες και επιδιώκει συνεργασίες με οργανισμούς που διαθέτουν στο συγκεκριμένο κλάδο μεγαλύτερη τεχνογνωσία από αυτή. Μέρος των υποχρεώσεων της ΕΔΕΗ στο ρυθμιστικό της αυτό ρόλο είναι και η κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε υπερέκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων. Γι' αυτό σκοπό η ΕΔΕΗ έχει ήδη σχηματίσει μια ομάδα εργασίας που περιλαμβάνει όλους τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί, όπως μπορείτε να φανταστείτε, το θέμα αυτό έχει και εθνική σημασία, αν σκεφτούμε ότι μη ορθή εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορεί να οδηγήσει σε συμβάντα που να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Η κατάρτιση αυτών των σχεδίων ενισχύει και ενδυναμώνει τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, που είναι μια περιοχή που τον τελευταίο καιρό έχει έρθει στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος όσο αφορά την έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ΕΔΕΗ επίσης έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τον διάλογο στην ευρύτερη περιοχή και γι' αυτό το σκοπό έχει συνάψει συμφωνίες με αντίστοιχες αρχές όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας και ο Οργανισμός Υδρογονανθράκων της Κροατίας, κάτι που έγινε πολύ πρόσφατα. Και σκοπό έχει να κάνει αντίστοιχη συμφωνία με την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της Κύπρου, που είναι το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, με πρωτοβουλία της ΕΔΕΗ, έχει ξεκινήσει ο σχηματισμός ενός φόρουμ μεσογειακών κρατών, αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην Βόρεια Θάλασσα, στο οποίο συμμετέχουν οι αρχές με ρυθμιστικό ρόλο πάνω στο θέμα και των κρατών μελών, όπως είναι η Μάλτα, η Ισπανία, η Κύπρος κτλ. Αλλά και στο οποίο έχουν δηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συμμετέχουν και χώρες όπως το Ισραήλ και άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ο σκοπός του φόρουμ αυτού είναι η δημιουργία κοινών στάνταρ διαδικασιών και κανονισμών, αλλά και η εξέλιξή τους μέσα στον χρόνο, αποσκοπώντας πάντα στα βέλτιστα επίπεδα ασφαλείας στις εργασίες υδρογονανθράκων σε υπεράκτητες εγκαταστάσεις, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.